Ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια. Σήμερα θα έχουμε και πάλι vlog. Είναι πρωί τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς ώρα είναι. Δεν είναι και ακριβώς πρωί, είναι κάπως μεσημέρι. Ναι, και είμαι με τις πιτζάμες ακόμα, δεν έχω αλλάξει. Έχω φάει το πρωινό μου, έχω καθαρίσει τα δόντια μου. Και θα κάνω vlog σήμερα επειδή θα πάω στον οδοντίατρο. Φοβάμαι, ναι, λίγο. Για ποιο λόγο, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έχα 1-2 δόντια στο ένα σημείο. Είχα αυτά και εδώ. Μου είχαν βγει 2 δόντια. Δεν είχε βγει το πρώτο, το παιδικό δόντι. Και μου βγήκε κατευθείαν το δεύτερο. Εδώ το ίδιο και μου είχε γίνει και εδώ. Αλλά το βγάλα. Θα πάμε στον οδοντίατρο, επειδή δεν μπορώ να το βγάλω με τίποτα. Ναι. Δεν είναι κουνημένο, δεν είναι έτοιμο να βγει, δεν ξέρω πώς βγει και το άλλο χωρίς να βγει το πρώτο. Αλλά, ναι, θα πάω στον οδοντίατρο για να μου το βγάλει λογικά και δεν θέλω να μου το βγάλει. Ναι, εγώ τώρα θα πάω να αλλάξω γιατί θα είμαι όλη μέρα με τις πιτζάμες. Τι άλλο, να χτενιστώ και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Τώρα καθίσαμε να φάμε, έχουμε για φαγητό πουρέ και μπιφτέκι και επίσης έχουμε τη σαλάτα και χυμούλι. Εμείς θα κάτσουμε να φάμε και σε εσάς καλή όρεξη άμα τρώτε και μετά θα πάμε να ετοιμαστούμε γιατί θα πρέπει να πάω στον οδοντίατρο, ναι, να καθαρίσω τα δόντια μου, να ντυθώ και όλα αυτά και θα το πούμε μόλις φάμε. Τώρα ετοιμάστηκα, έχω ντυθεί, καθάρισα τα δόντια μου και πάμε. Πάμε βέβαια, θα το πούμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο οδοντίατρο. Άνοιξα το την πόρτα. Εδώ είναι παιδιά, τι είναι εδώ μπαμπά. Είναι και ο μπαμπάς μαζί μας. Τόνια, για να σε δούμε. Κουράγιο Τόνια, όλα καλά, μην αγχώνεσαι, αχ, ωραία το λουλουδάκια. Έχουμε ξαναέρθει παιδιά, αλλά αν θυμάστε καλά ήταν χειμώνας, ήταν στολισμένα χριστουγεννιάτικα τότε. Τώρα είναι καλοκαιρινά, ωραία. Στείλω το κουδούνι. Η κλίση είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Πάμε, προχωράει εσύ, κράτη τον μπαμπά. Πάνω. Τρέχα. Έλα, να προχωρήσω, μην φοβάσαι. Κοιτάξτε το πώς περπατάει. Φοβάται το κορίτσι μου. Έλα, μην φοβάσαι. Πάμε. Με το δεξί, δυνατά. Λοιπόν παιδιά, τελειώσαμε. Δεν προλάβαμε να τραβήξουμε τίποτα γιατί ήταν μια στιγμή. Ούτε τον πήρε χαμπάρι το βγήκε το δόντι. Για να δω τι έχεις στο στόμα. Λοιπόν, έχεις αίμα. Βγήκε το δοντάκι της, όλα καλά. Πολύ γρήγορα. Μπράβο, Τόνια. Είδες και σε φοβόσουν. Πώς σου φαίνεται τώρα, τι θα έλεγες τα άλλα τα παιδάκια. Ναι, δεν το έχω Τι. Θα πω μετά. Θα πεις μετά, εντάξει. Έλα, θα πούμε σε λίγο. Δεν νομίζω ότι έτσι πήγα. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε όλο αυτό πριν δεν μπορούσα να μιλήσω επειδή είχα το μπαμπάκι στο στόμα. Δεν πόνεσε καθόλου, δηλαδή απλά μου πήρε και μου το έβγαλε. Καλώς, μην φοβάστε εσείς που πάτε να βγάλετε δόντι. Δεν είναι καθόλου τρομακτικό, δεν πονάει καθόλου. Εγώ νόμιζα ότι θα πονέσει, αλλά δεν πονάει καθόλου. Ναι, τώρα πάμε σε ένα μαγαζί, δεν ξέρω πού. Θα δούμε πού θα πάμε. Έχουμε έρθει παιδιά στα Λερό η Μαρλίν και η Τόνια έχει βρει ήδη που να κάτσει. Ωραίο, ε! Να πάρουμε τέτοια στο μπαλκόνι μας, Τόνια! Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο. Αυτό είναι ωραίο. Τέλειο!
το θες. Έλα, πάμε μέσα. Κατέβα, παιδί μου. Έχει και εκεί, εκεί είναι άλλα. Και αυτά είναι ωραία, Μαρία σου. Έλα, πάμε. Τι διαλέγεις? Λάστρο. Λάστρο, τι άρεσε τη μαμά. Α, κοίτα. Ναι. Ου, έχουμε λουλούδακια. Ωραία λουλουδάκια και 10 κτάκια. Το κορίτσι πάει. Α, παπά. Δεν τα χτυπάμε αυτά. Κοιτάξτε και ωραία δωματιάκια. Το κάνουν απλά για διακοσμητικό, να το πω, για να δείξουν για δείγμα. Λέει είναι ωραία να κάτσει εκεί, να κάθεσαι. Εδώ διαλέγουμε κάτι. Δεν ξέρω τι διαλέγω. Μαμά, τι διαλέγουμε, θα μας πεις? Πολλά διαλέγουμε, θα μας τα πάντα. Κουρτίνες. Καταλάβατε. Κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται. Είναι οι κυλιόμενες σκάλες, έτσι λέγονται εδώ. Αυτό είναι μέσα στα... είναι άσπρες, γιατί σε κάποιον το χύθηκε η μπογιά. Τι μεγάλες κλειδαριές. Τεράστιες. Εδώ έχουμε φιλαράκια. Μάλιστα, τα φιλαράκια μας. Εδώ έχουμε... τούνα κύριο. Μάμα. Με λένε κύρ, με χάλο. Εδώ έχω παπάκι. Παιδιά, κρύφτηκα μέσα σε μια ντουλάπα. Βασίλη, πού είναι η Τόνια? Τόνια, πού είσαι? Πού είσαι, Τόνια? Βασίλη, πού είναι η Τόνια? Δεν ξέρω. Τόνια, πού είσαι? Βλέπω να δει. Κάτσε να δω στην ντουλάπα. Πώς κόφηκες εκεί μέσα? Έχει πολλές γλάστρες εδώ. Δεν μυρίζει. Κάτι κίτρινο. Δεν ξέρω τι είναι. Φάλαινα. Κάτι περίεργο. Φάλαινα. Τα μικρά είναι ξεραμένα. Μαμά θέλει κάτι να διαλέξει. Τέτοια είχαμε. Έχουμε, είχαμε. Έχουμε, μου φαίνεται. Έχουμε πάρει στην έκθεση λουλουδιών. Αυτό θυμάσαι, τα κίτρινα. Αυτό είναι αυτό. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό θα ήθελα. Α, ναι, αυτό είναι ωραίο. Ένα τέτοιο να πάρω. Α, και τι. Λυκούλι είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι λυκούλι. Ναι, δεν ξέρω τι. Μαμά, γιατί έχει αυτό εδώ? Δεν ξέρω τι είναι. Βγήκαμε αυτοκίνητο και φτάσαμε στο Golden Hall, σωστά το είπα? Ναι. Ναι, το Golden Hall. Σήμερα είμαστε όλο βόλτες, τηλέφωνο μην κουνιέσαι. Ναι. Πάμε στις Κούνιες, απλά για βόλτα, δεν ξέρω. Εγώ, πόσα χρόνια δεν έχω πάει στο Golden Hall? Από το χειμώνα του 16. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχουν πολύ καιρό να κάνουμε. Ναι.
χειμώνας ήταν πάντως, όχι ο προηγούμενος ούτε ο παραπροηγούμενος. Μου φαίνεται ο παραπαραπροηγούμενος. Δεν θυμάμαι πάντως, πάμε να δούμε τι άλλαξα. Παρόλο που δεν θυμάμαι τίποτα. Πάμε να δούμε. Golden Hall. Στο άτυπο, μήπως βρω εδώ κανένα παπούτσι. Ξέρω ότι πάνε. Που αποκλείεται. Ναι. Εδώ έχουμε μάγιο, διάφορα πράγματα. Πάμε να δούμε. Τι βλέπεις? Τηλέφωνο. Ναι. Να τη κάμερά μας. Αυτή είναι, παιδιά, η κάμερα που έχουμε εμείς. Και εδώ την έχουμε εμείς. Αλλά τώρα τραβάμε με το κινητό. Τι έγινε? Φτάσαμε τώρα σπίτι και αποφάσισα να σας δείξω τι πήραμε από το Leroy Merlin. Σωστά το είπα, όμως. Leroy. Τέλος πάντων. Έχουμε πάρει, κοιτάξτε, φυτά. Τι είναι αυτά? Είναι 6, έχουμε τέτοιο, περίεργο, είναι πολύ μικρούλικα, έχουμε μετά τέτοιο, και αυτό είναι πολύ περίεργο, μετά, ούψ, αυτό εδώ, που είναι κάπως έτσι χνουδωτό, να το πω, να το, είναι πολύ μαλακό και ωραίο, μετά προχωράμε με αυτό. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι σαν λουλουδάκι τεράστιο, μεγάλο. Και αυτό εδώ. Αχ, πρόσεχε, Βασίλη. Κοιτάξτε, είναι μπαμπίνο. Δεν ξέρω, έτσι λέγεται ή απλά είναι... Και απλά έτσι το ονομάσανε. Και έχουμε και αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό να μου φαίνεται πιο μεγάλο. Όχι, και αυτό είναι πιο μεγάλο. Και έχουμε αυτή εδώ τη γλάστρα, τη γκρι, που θα τη βάλουμε εδώ, θα κάνουμε μια σύνθεση και θα βάλουμε όλα τα φυτά. Βασίλη, ο Βασίλης τα ρίξε. Και έχουμε και χώμα, αυτό είναι για ορχιδές, αυτό πάει από εδώ, και έχουμε κανονικό χώμα, φυτό, χώμα γενικής χρήσης, που θα το βάλουμε εδώ και θα το βάλουμε στο μπαλκόνι, στο τραπέζι μας. Πιστεύω ότι θα βγει ωραίο. Πάμε να το φτιάξουμε. Η μαμά τώρα βάζει τα λουλουδάκια, τα φυτά, και έρχεται και ο γάτος να μας βοηθήσει. Μάι! Μου τα πω για το τραβάς. Ωραία, κοιτάξτε τη μικρούλια. Κούτσικα. Αυτό βρίζω ότι η μαμά είναι πίνη. Ωραία. Είναι σαν κήπος, σαν ζούγλα. Ωραίο, μικρούλα. Θα γίνει όμορφο, Ναι. Τώρα θα σας δείξω τα ρούχα που πήραμε σήμερα και απλά τα καινούρια ρούχα. Αυτό είναι ένα μαγιό δικό μου από τα Ζάρα. Και δεν ξέρω να το φτιάξω γιατί δεν βλέπετε τίποτα. Να το είναι έτσι. Στον ένα ώμο μπαίνει εδώ με τέτοιο και στο άλλο είναι το μαγιό. Είναι με έτσι ωραίο ροζ χρώμα.
και από πίσω είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι ενδιαφέρον να το βλέπετε. Αυτό είναι το κάτω, ναι, ωραίο. Αυτά είναι τα ρούχα του Βασίλη. Είναι το χέρι μου εδώ, ήτανε. Και έχω και μία μπλούζα από το Benetton. Νάτι. Που γράφει Benetton. Με ωραία χρωματιστά γράμματα. Νάτι. Γκρι μπλούζα. Έχει ένα μπλε, ροζ, μοβ, κίτρινο, ροζ, μπλε, πορτοκαλί. Φούξια. Κανονικά είναι μοβ, πιο σκουρό μοβ, λιλά. Λιλά είναι αυτό, εντάξει. Αυτό είναι κάπως φούξια, ναι, εδώ φαίνεται διαφορετικό. Αυτό είναι πιο ανοιχτό χρώμα κανονικά. Αυτό είναι εντελώς άλλο χρώμα. Εδώ το πετύχαμε στη κάμερα. Εδώ όχι, ούτε εδώ. Εδώ, ναι. Βασικά όλα τα χρώματα φαίνονται διαφορετικά στη κάμερα. Στο τηλέφωνο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τελειώνει αυτό το vlog. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να εγγραφτείτε στο κανάλι μου και στο δεύτερο μας το κανάλι που λέγεται Family Box GR και να πατήσετε και το καμπανάκι να μην χάσετε ούτε ένα καινούριο βίντεο. Και εγώ σας λέω γεια σας! Φιλάκια πολλά! Καλό καλοκαίρι! Όχι, τελειώσω. Γεια σας!